Φίλες και φίλοι του Μπεταράδες, γεια σας. Ακόμα ένα Μπεταράδες guest. Το πρώτο Μπεταράδες guest Αριστοτέλη. Το πρώτο, ναι. Που κάνουμε με... για Αθήνα. Δηλαδή, ναι. Με καλεσμένος μας είναι στην Αθήνα και εμείς είμαστε εδώ. Δεν το κάναμε μέσα στο... στην καραντίνα, ναι, το αποφεύγαμε. Εμείς είμαστε ανάποδοι. Ναι. Αντί να το κάνουμε στην καραντίνα, ναι. Το κάνουμε μετά την καραντίνα. Ναι. Επειδή μιλάμε πολύ όμως, ο καλεσμένος μας δεν έχει πολύ χρόνο να τον καλωσορίσουμε. Είναι ο CEO της Win Masters. Ο Θωμάς Τζόκας, γεια σου Θωμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η χαρά είναι δική μου, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Έχεις την πρωτιά να είσαι ο πρώτος καλεσμένος που κάνουμε μέσω Skype. Και νομίζω ότι πίσω από τις κάμερες κατάλαβες πόσο γιατί δεν το κάνουμε και πόσο δύσκολο είναι. πόσο άθλος είναι. Λοιπόν, η κουβέντα θα γίνει προφανώς γιατί έτσι μας αρέσει το στοίχημα, το έχουν καταλάβει όλοι. Η εκπομπή μας μπορεί να είναι χαβαλεδής και μπορεί να είναι αθλητική, αλλά πάνω απ' όλα όλα αυτά ενώνονται με το στοίχημα. Και Win Masters είναι μια εταιρεία η οποία εδώ και χρόνια επενδύει στην ελληνική αγορά, έχει θέσεις εργασίας και αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμα brand για στοίχημα. Και φυσικά πιο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει και για το industry και για τη Win Masters, αλλά και γενικά το πώς αλλάζει το τοπίο και πώς διαμορφώνεται, από τον CEO της εταιρείας. Και η αφορμή για αυτή τη συνέντευξη είναι και φυσικά η χορηγία και η εταιρική υπευθυνότητα της Win Masters και η χορηγία σε αθλήματα τα οποία δεν είναι προβεβλημένα, έτσι. Είναι το πόλο γυναικών και ανδρών Θωμά του Ολυμπιακού και το βόλιο του Ολυμπιακού. Και βέβαια στο μπάσκετ γυναικών. Και το μπάσκετ γυναικών. Και νομίζω ότι πάνω απ' όλα είστε γουρλίδες, γιατί γύρω στις 26, 27, 25 του μηνός Ιουνίου ανακοινώθηκε η χορηγία και μετά από 10 μέρες πήραν πρωτάθλημα και οι άνδρες στο πόλο του Ολυμπιακού και οι γυναίκες. Και οι γυναίκες στο μπάσκετ σπάσαν ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Παγκόσμιο ρεκόρ, ναι. Γενικά τι σημαίνει για την εταιρεία το να επενδύει και να βοηθάει πιο πολύ, έτσι. Αθλήματα τα οποία δεν έχουν τόση προβολή, δεν είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, εκεί που χρειάζεται βασικά η ενίσχυση από το κράτος και τα τελευταία χρόνια μετά τα μνημόνια το κράτος είναι απόν, ναι. Έτσι. Εγώ λέω να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Θέλω να σου πω ότι αυτό είναι συνειδητή απόφαση. Mm-hmm. Η Win Masters επενδύει και στον επαγγελματικό αθλητισμό αλλά και στον ερασιτεχνικό. Τη στιγμή αυτή ειδικά η ανάγκη επένδυσης βοήθειας του αθλητισμού, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Ειδικά τώρα μετά την πανδημία που δεν υπάρχουν πόροι. Οπότε, με αυτό το γνώμονα, αποφάσισα αμέσως μετά την πανδημία να ανακοινώσω τις δύο αυτές χορηγίες. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και ενδεχομένως να έχετε και νεότερα το Σεπτέμβριο με άλλες ενδιαφέρουσες χορηγίες. Σε εθνικό και, ναι, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, αυτό είναι κάτι πολύ καλό γιατί, όπως είπαμε, Αριστοτέλη, αυτά είναι τα αθλήματα που γενικά χρειάζονται τη βοήθεια. Γιατί, ναι, όλη η κρέμα που λέμε πέφτει στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Καλά, στο ποδόσφαιρο. Αλλά άμα χαθεί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, χάνονται και οι αθλητές που βγαίνουν και στελεχώνουν τις ομάδες και τις εθνικές. Ναι. Και κατ' επέκταση αθλήματα. Μεγάλες τρύπες είναι εκεί, αλήθεια. Οι μεγάλες τρύπες είναι. Και στον ατομικό αθλητισμό, αλλά και σε αθλήματα που είναι. Και γενικά οι ιδιώτες καλούνται τα τελευταία χρόνια να καλύψουν αυτές τις τρύπες. Και όπου το κάνουν, νομίζω ότι είναι άξιο αναφοράς. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να αρχίσουμε και να μας πει και ο Θωμάς 2-3 λόγια για το πώς εμπνεύστηκε το να χτίσει αυτή την εταιρεία. Είναι πολλά χρόνια στο χώρο, έτσι. Έχει περάσει από τεράστια brand στοιχηματικά. Πώς ξεκίνησε έτσι αυτή η προσπάθεια με τη Win Masters, η οποία δεν οριοθετείται στα ελληνικά πλαίσια. Να το πούμε αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Η Win Masters ουσιαστικά έχει συμμετοχή και σε άλλες χώρες. Τα χρόνια πέρασαν. Είμαι περίπου πλέον 20 χρόνια στον χώρο. Ξεκίνησα νέος, πολύ νέος. Όπως πολύ εύστοχα είπες, πέρασα από κορυφαίες διοικητικές θέσεις στα διοικητικά συμβούλια πολυεθνικών εταιριών, global leaders όπως λένε στον χώρο μας, αλλά πάντα είχα το επιχειρηματικό δαιμόνιο. Όπως επίσης είχα και μία ομάδα ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη, τους οποίους εμπιστευόμουν. Αυτούς λοιπόν κάλεσα όταν είχα έτσι την ιδέα να δημιουργήσω τη Win Masters και τους είπα, παιδιά, θέλετε να πάμε να φτιάξουμε κάτι δικό μας και να το κάνουμε όπως θέλουμε εμείς. Ο δρόμος ήταν δύσκολος. No. Αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να δουλεύω με τους ανθρώπους που θέλω, με τα παιδιά που εμπιστεύομαι. Έχουν μεγαλώσει κάποιοι από αυτούς βεβαίως. Να έχουμε παρουσία σε 5 χώρες με άδειες. Και όπως είπα και πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, όταν προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τον ήχο, ήταν συνειδητή απόφαση να πάω μόνο σε αγορές στις οποίες μπορώ να πάρω άδεια. Σωστά. Γιατί βλέπω ότι ο δρόμος
της αγοράς, ο τρόπος που κινείται η αγορά στα επόμενα χρόνια είναι μόνο μέσω αδειών. Οπότε με αυτό το γνώμονα αποφάσισα να πάω πρώτα να πάρω μια άδεια στη Μάλτα, να ξεκινήσουμε από τη Ρουμανία σαν πρώτη αγορά, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στην Γερμανία και ελπίζω σύντομα σε άλλες 2-3 αγορές στην Ανατολική Ευρώπη. Ωραία. Θα βγάλουμε και είδηση δηλαδή, έτσι. Επεκτείνεται η Winnie Masters. Δεν είναι είδηση, είναι δέσμευση. Δέσμευση. Είναι δέσμευση, θα γίνει και θα γίνει σύντομα. Μια που είπες, μια που ανέφερες και για τις άδειες, να κάνω τη γέφυρα έτσι και για το νέο νομοσχέδιο. Περιμέναμε πολλά χρόνια να γίνει αυτό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, είσαι στον χώρο 20 χρόνια όπως είπες. Θα είμαστε στην ευχάριστη θέση όσοι ασχολούμαστε σε αυτό το industry να έχουμε μόνιμες άδειες. Και ειδικά οι εταιρείες και οι άνθρωποι που επενδύουν στην Ελλάδα να βλέπουν την επένδυσή τους. Να μην είναι σήμερα, είναι αύριο, δεν είναι, τι θα αλλάξει ο νόμος, δεν θα αλλάξει, πάμε να επενδύσουμε λεφτά, όχι δεν επενδύω γιατί αύριο μπορεί να έρθει άλλη κυβέρνηση να αλλάξει το νόμο. Πώς το βλέπεις όλο αυτό, είναι στην καλή κατεύθυνση? Σίγουρα είναι προς σωστή κατεύθυνση. Μετά από 10 χρόνια περίπου ομοιρίας, πηγαίνουμε προς την, είμαστε στην τελική ευθεία για να έχουμε μόνιμες άδειες. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ θετικό. Θέλω να σημειώσω βέβαια, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό, ότι μιλάμε για την ακριβότερη άδεια στην Ευρώπη. Σωστά. Έχω μιλήσει και στη Βουλή επ' αυτού. Μιλάμε για την υψηλότερη φορολογία στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, η Winnie Masters είναι εδώ για να μείνει και θα πάρουμε άδεια. Σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε και ελπίζω και βλέπω από την κυβέρνηση μια διάθεση να αλλάξουν πράγματα. Μένει να τα δούμε και στο χαρτί. Ναι. Το διάστημα του κορονοϊού σαφώς ήταν ένα διάστημα που δοκίμασε πάρα πολύ όλο τον κόσμο και έτσι, το επιχειρήν. Εσείς πώς ανταπεξήλθατε σε όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι, γιατί ήταν κάτι δύσκολο χωρίς τα αθλητικά δρόμενα για όλες τις στοιχηματικές ήταν δύσκολο. Και κάτι αναπάντεχο. Και κάτι αναπάντεχο προφανώς, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Κοίταξε, η πανδημία μας δοκίμασε όλους. Και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Και ήταν μια δύσκολη περίοδος. Και ενδεχομένως να αφήσει και ψέγματα πίσω. Είναι πράγματα που θα τα ακολουθήσουμε. Και ελπίζω να μην τα ξαναδούμε. Τώρα, για μας, στη Winnie Masters, ήταν μια περίοδος όπου είπαμε να σηκώσουμε τα μανίκια να βελτιώσουμε πράγματα. Δηλαδή, να βελτιώσουμε το προϊόν μας. Σύντομα θα δείτε και νέους providers στο καζίνο, θα δείτε και νέες δυνατότητες στο sportbook, θα δείτε και μια νέα app. Και εδώ να πω για το καζίνο, έτσι είναι ένα από τα καλύτερα προϊόντα που υπάρχουν στην ελληνική αγορά και το ότι θα εξελιχθεί θα το κάνει τέλειο, δηλαδή έχει κάποια περιθώρια βελτίωση τα οποία θα το κάνουν ένα άψογο προϊόν για όσους τους αρέσει, ρε παιδί μου, αυτού του είδους η ψυχαγωγία και στην Ελλάδα γενικά πολλοί ασχολούνται, ναι, ναι. Έτσι. Και ειδικά στον καιρό της πανδημίας, ναι. Έτσι, ναι, προφανώς. Και σκεφτήκαμε μάλλον ότι είναι και μια ευκαιρία να επενδύσουμε στο marketing ώστε να πάρουμε μερίδιο αγοράς. Θέλω να πω ότι κάθε μέρα που περνάει, και θέλω να ευχαριστήσω από το βήμα που μου δίνεται και το ελληνικό κοινό και τους Έλληνες παίκτες, μας εμπιστεύονται περισσότερο. Βλέπουμε όλο και περισσότερους παίκτες να έρχονται για να μας εμπιστεύονται. Και θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό. Όπως επίσης, και για αυτό το λόγο προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνέχεια το προϊόν. Θα ακολουθήσουν, όπως είπα, σημαντικές βελτιώσεις στο προϊόν, δεν σταματάμε. Όπως φτιάχνουμε κάποια ιδιαίτερα promotion, δυστυχώς δεν μου απαγορεύεται να μιλήσω για αυτά, όπως ξέρετε υπάρχει μια πολύ. Έτσι. Ναι. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ιδιαίτερο promotion που λέγεται Δεύτερη Ευκαιρία, σας καλώ να το δείτε. Διαφέρει από τα άλλα, θα φτιάξουμε και άλλα πράγματα που διαφέρουν και θα αρέσουν. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα επικοινωνήσουμε όπως τα θέλαμε, διότι υπάρχουν. Ναι, κάποιοι περιορισμοί στην επικοινωνία. Πρέπει να. Για να τα μάθει και ο κόσμος, πρέπει η εταιρεία, ας πούμε, να καταθέσει ένα πλάνο καιρό πριν, να εγκριθεί αυτό το πλάνο. Και κάποια πράγματα μπορεί να χαθούν. Η αμεσότητα δηλαδή του ότι θέλω, έχω μια ιδέα τώρα και με περιορίζει ο χρόνος να το κάνω τώρα, μπορεί να χαθεί και να χαθεί και μια ευκαιρία, έτσι. Πώς επίσης απαγορεύονται και τα επεξηγηματικά. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνει αυτό το promotion. Η δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον promotion, διαφέρει από όλα τα άλλα στην αγορά. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, αλλά έχει ενδιαφέρον. Σας καλώ και εσάς να το δείτε και να μου πείτε τη γνώμη σας. Off the record, on the record, όπως θέλετε. Ναι, μπορεί ο κόσμος να μπαίνει μπεταράδες.gr, έχουμε ήδη πάνω το promo που ανέλησε ο Θωμάς. Εγώ θέλω να τον πω λίγο πίσω αναφορικά με τις άδειες και να το ρωτήσω έτσι ευθαρσώς αν το φοβίζει ο ανταγωνισμός, γιατί όταν ανοίγει έτσι ένα industry,
Είναι δεδομένο ότι θα έρθουν και κάποιες εταιρείες του εξωτερικού που δεν ήταν. Θωμά, είστε έτοιμοι έτσι, για τον ανταγωνισμό? Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Κανένα στην ομάδα δεν φοβάται τον ανταγωνισμό. Βελτιωνόμαστε. Αν έρθουν περισσότεροι, είμαστε εδώ να τους υποδεχτούμε. Mm-hmm. Παίξουμε μπάλα και ας κερδίσει ο καλύτερος. Είμαστε έτοιμοι. Αρχίσαμε και σας περιμένουμε. Να πούμε ότι όπως το ανέφερε και πριν ο Θωμάς, δεν είναι... οι χορηγίες δεν σταματάνε μόνο στον αθλητισμό, τον αεροτεχνικό. Έτσι, επί αρκετό καιρό η Winnie Masters ήταν μεγάλος χορηγός του Περιστερίου στο μπάσκετ. Έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι. Μια ομάδα η οποία επέστρεψε μετά από πάρα πολλά χρόνια και είχε και μια καλή πορεία. Εξαιρετική πορεία. Και με τη στήριξη της Winnie Masters. Εξαιρετική πορεία. Ξέρεις, οι χορηγίες, για να κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση, δεν ξεκινούν τις περισσότερες φορές από το τμήμα marketing. Συνήθως ξεκινούν από τις ψυχές των ανθρώπων που βρίσκουν μέσα στην εταιρεία. Οπότε μίλησε η καρδιά και είπαμε ότι ξέρεις τι, ας ξεκινήσουμε να κάνουμε χορηγίες στην Ελλάδα, ας ξεκινήσουμε στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, πάμε και στον επαγγελματικό αθλητισμό, βήμα-βήμα, δουλεύουμε χέρι-χέρι με τους ανθρώπους, τους δίνουμε και αυτοί μας δίνουν. Όπως λέμε και εδώ εσωτερικά, είναι ένα win-win masters. Κερδίζουν και οι δύο. Καλό, καλό. Αλλά για να κερδίσεις, πρέπει να δώσεις. Σωστό, σωστό. Και εμείς θέλουμε να δίνουμε, ώστε να πάρουμε μετά. Δηλαδή, όπως είπες, κερδίζεις όταν δίνεις. Ενδεχομένως να μην κερδίσεις άμεσα με τον brand όταν επενδύεις στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αλλά κερδίζεις σίγουρα από το word of mouth, κερδίζεις από το credibility που παίρνεις, βλέπουμε τα χαμόγελα των ανθρώπων. Είναι πραγματικά, μας κάνει δυνατότερους να βλέπουμε τις ομάδες να παίζουν και να μας λένε ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Είπες προηγουμένως ότι πέρασε ο καιρός της πανδημίας με πολλή δουλειά, σηκώσατε μανίκια κτλ. Εσύ προσωπικά πώς το πέρασες αυτόν τον καιρό, δηλαδή ποια είναι τα χόμπι σου, με τι ασχολείσαι? Κοίταξε να δεις, ήταν μια περίοδος όπου είμαστε κλεισμένοι σπίτι. Με το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Κάμια πότε, εγώ σκύλο δεν έχω. δεν έστελες για άσκοπη μετακίνηση. Έξι ήταν. Αλλά είσαι αθλητικός τύπος. Εμείς που σε ξέρουμε, δηλαδή, ξέρουμε ότι ήσουν λίγο κλεισμένος μέσα. Και ήθελες να βγεις, ρε παιδί μου, να αθληθείς και είναι και τύπος που δεν είναι τυχαία, έτσι, να πούμε, η χορηγία στα υδάτινα σπορ, γιατί ασχολείται έτσι με τα water sports. Τα water sports, το πούμε έτσι. Ακόμα αθλούμε, αγαπώ πολύ τον αθλητισμό. Δυστυχώς, στην περίοδο της πανδημίας δεν μπορούσαμε να κάνουμε, ούτε για ψάρα δεν μπορούσαμε να πάμε. Αλλά εντάξει, να θυμίσουμε και λιγάκι. Αντιλαμβάνουμε ότι πολλά πράγματα έγιναν για την προστασία του κοινού. Εν πάση περιπτώσει, στην περίοδο εκείνη έμεινα στο σπίτι. Πολλά teleconference, έτσι, yeah, από τον καναπέ. Ερχόμουν και λίγο στο γραφείο μόνος μου, γιατί είχαμε, για λόγους ασφάλειας είχαμε και ενώ στο γραφείο, όχι μόνο το ελληνικό, αλλά όλα τα γραφεία και στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία και στην Κύπρο και στο Λονδίνο. Όλα τα γραφεία ήταν κλειστά και όλα τα παιδιά δουλεύαν από το σπίτι. Αλλά μπορώ να πω ότι έδειξαν όλοι. Σήκωναν όλοι τα μανίκια, α το πούμε έτσι, δούλευαν σκληρά και το αποτέλεσμα φαίνεται. Τώρα, γυρίζοντας πίσω σε μένα, ναι, ήμουν στο σπίτι. Προσπαθούσα να μείνω με την οικογένειά μου όσο περισσότερο μπορώ. Λίγο διάβασμα. 2-3 ώρα να είχα βάλει στο σπίτι. Έτσι, ναι. Καμιά ταινία, είδες καλή, καμιά σειρά. Σειρές αρκετές. Ναι. Και το αναφέρεις, είδα τον πρώτο κύκλο του 000. Α, το είδα και εγώ, το είδα και εγώ αυτό. Πολύ καλό. Ναι, πολύ καλό, πολύ καλό. Και άμα σ' αρέσουν αυτές οι ιταλικές, έχω να σου προτείνω κάποιες, ας πούμε το Γόμορα είναι πολύ καλύτερη από το 000. Α, το έχω δει, πολύ καλό. Ναι. Πολύ είναι καλό. Πιο αληθινό δηλαδή. Ο ίδιος τα έχει γράψει βέβαια, ο Σαβιάνο είναι βιβλία αυτά που έχουν γίνει σειρές. Να κάνουμε το σωτήριο πράγμα. Θα κάνουμε, όταν ερχόμαστε Αθήνα πρέπει να τα λέμε, αρκεί να μην μας πας για water sports, γιατί εμείς δεν το έχουμε. Είμαστε του ποδοσφαίρου και του πασχαλίου. Βέβαια μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Παιδιά, δεν έχει σημασία, έχει να διασκεδάζεις. Είναι να χαμογελάς. Άμα χαμογελάς όπως είσαι τώρα, ό,τι και να κάνεις έχει ενδιαφέρον. Γιατί όλα τα χόμπι είναι απαραίτητα στη ζωή. Γιατί είναι το αλάτι και το πιπέρι της ζωής. Σωστό. Οπότε... Βέβαια, στο νερό, αν μας χάσεις με δύναμη, έχεις σαν να πέφτεις τσιμέντο. Ναι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Εμένα μου είπε ένας φίλος μου που ασχολείται με την ιστιοπλοεία. Όχι ιστιοπλοεία. Πώς λέγεται αυτό που είναι σαν να κάνεις snowboard, αλλά στο νερό. Ναι. Ότι άμα κάνεις 5 μαθηματάκια και μάθεις την ισορροπία, μετά εντάξει, καλά είσαι. Άντε να δούμε.
Ελάτε εσείς και θα βρούμε. Έχετε και θάλασσα, παιδιά, Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία θάλασσα. Μην παραπονιέστε. Μου πείτε αν έχετε βάρκες στη Θεσσαλονίκη. Όχι, όχι, καλά είμαστε. Έχουμε. Μετρό δεν έχουμε ακόμα, αλλά και αυτό είναι στη σκαριά, εντάξει. Κορδέλα. Ναι, ναι, είχαν και, κάνανε και πρόπερση μια, πέρσι πότε κάνανε μια... Μία, σαν εγγένεια μουσαμάδες. Μουσαμά, ναι, ήταν ωραία. ήθελα να πω για να μην αφήσουμε παραπονεμένους τους φίλους μας στους Κύπριους, γιατί έχουμε και πολλούς τηλεθεατές Κύπριους, να πούμε ότι και εκεί, όπως το είπε και ο Θωμάς, η Winmasters είναι στην Κύπρο και εκεί επενδύει στην τοπική αγορά. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια αγορά η οποία είναι σαν την ελληνική, τους θεωρούμε αδέρφια μας και η Winmasters είναι και εκεί και επενδύει και στο, και στο ποδόσφαιρο και, στα, και στον αριστερικό αθλητισμό. Και εκεί στο πόλο και δεν το κάναμε ξανά. Πραγματικά το κάναμε γιατί ήταν ένα άθλημα το οποίο δεν έχει καθόλου επιδοτήσει από το κράτος. Mm-hmm. Χρειάζονται οι αθλητές υποστήριξη, ήρθαν σε εμάς και το κάναμε. Όπως το κάναμε, όπως κάναμε και καθιερώσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον έτσι, θεσμό που τιμούμε τους αθλητές, τιμούμε τους προπονητές. Ναι, ο προπονητής του μήνα νομίζω λεγόταν έτσι. Ναι, ναι. Γενικά προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα εκεί που μας χρειάζονται mm-hmm. περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ενδεχομένως σύντομα να μην ακούσετε μια μεγάλη χορηγία στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Θα γίνει. Αλλά δεν θα αφήσω και τα υπόλοιπα. Και πραγματικά και ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, γιατί αυτό αφήνουμε έξω, χρειάζεται βοήθεια. Αυτή τη στιγμή βλέπεις δεν υπάρχουν θέατρα, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, πρόσφατα είχα πάει σε ένα νοσοκομείο για μια εξέταση που είχα κάνει κτλ. Και μας λένε τι ανάγκη, τι τρομερές ανάγκες έχουν και ακόμα και ιδιαίτερα νοσοκομεία σε πόρους, ώστε να μπορούν να. Ανθρώπους ή παιδιά οι οποίοι δεν έχουν την πολυτέλεια ή δεν έχουν τα χρήματα, την ασφάλιση, mm. να πάρουν την, τη φροντίδα που χρειάζονται. Mm. Δηλαδή, θα μου πεις όλα οι στοιχηματικές εταιρείες θα φτιάξουν. Όχι. Απλώς λέω ότι και εμείς πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας. Και εμείς πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας σαν αδειοτελώς. Να κάνουμε πράγματα για τους άλλους mm-hmm. και σύντομα αυτά θα γυρίσουν πίσω. Ξέρεις, mm. το κάνεις και το σύμπαν κάπως ναι, θα γυρίσει. Ναι, σε ανταμείβη. Βέβαια, για να σχολιάσουμε και αυτό που λέγαμε πριν για τις άδειες, υπήρχε και εκεί έτσι, μια ιδέα και νομίζω ότι την είχα ακούσει σε σένα και από σένα σε μια ημερίδα, ότι κάποιες στοιχηματικές οι οποίες επενδύουν αρκετά χρήματα στον αθλητισμό να μπορούν να έχουν κάποια ωφέλη μετά με τη φορολογία. Ήταν μια πρόταση δική μου, έχεις απόλυτο δίκιο και θέλω να σου πω ότι αρκετοί άνθρωποι στην κυβέρνηση τα ακούνε θετικά. Αλλά είναι κάτι που είναι υποσυζήτηση. Είχα πει ότι μέρος αυτή τη στιγμή έρχεται. Η πρότασή μου ήρθε βλέποντας τι γίνεται στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια πολύ ψηλή φορολογία και έχουμε έλλειψη πόρων σε αθλητισμό και πολιτισμό. Οπότε είπα, μέρος των χρημάτων, ένα 10%, ένα 5%, ένα 10% μπορούσε να πηγαίνει κατευθείαν στον αθλητισμό, πάντα ή στον πολιτισμό. Θα ήταν σημαντική ανάσα για όλα αυτά τα σωματεία και, τους πολιτιστικούς συλλόγους και βεβαίως θα βοηθούσε και εμάς γιατί θα κάναμε αυτό που λέω win-win masters, δηλαδή θα κερδίζαμε και εμείς και θα παίρναμε ένα publicity γύρω από αυτό. Βέβαια αυτό, να σου είμαι ειλικρινής, βρίσκεται σε πρωτόλια μορφή σε ό,τι αφορά την υλοποίησή του, αλλά το ακούνε. Και αν το ακούσουν πραγματικά θα ανασάνει και αν το ακούσει η κυβέρνηση πραγματικά θα ανασάνει ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Αυτό για μένα είναι και το θετικό, πέρα από πρωτοπόρος ας πούμε, στο τομέα σου, να μπορείς να ανοίγεις λίγο και την συζήτηση σε άλλα θέματα, τα οποία άγονται ας πούμε, και της κοινωνίας και του αθλητισμού και νομίζω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει, το αξιολογεί και μετά ουσιαστικά σε κατατάσσει στην κορυφή, γιατί δεν είσαι μόνο, ασχολούμαι μόνο με τον τομέα μου, με το industry μου, θέλω να πηγαίνω να είμαι εκεί πρωτοπόρος καλά, αλλά το δύσκολο είναι να είσαι σε όλα πρώτος, έτσι. Να έχεις συμβολή σε τέτοιου είδους ζητήματα, έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Οι καλύτερες είναι οι επιχειρηματικές συνθήκες που δημιουργούνται στην Ελλάδα, γενικά για τον κλάδο της τεχνολογίας, τόσο καλύτερα είναι, γιατί μιλάμε για πολύ καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, μιλάμε για ανάπτυξη τεχνολογίας, μιλάμε για χρήματα που βγαίνουν στις συμπληρωματικές βιομηχανίες, όπως είναι τα customer service, όπως είναι το software, όπως είναι τα mobile apps, όπως είναι χρήματα που δίνονται σε χορηγίες και σε χορηγίες. Ναι. Γενικά, δηλαδή θα κινηθεί περισσότερο αγορά. Τι θέλουμε? Θέλουμε ένα καλύτερες συνθήκες για το επιχειρήν, ώστε να κινούνται περισσότερα χρήματα στην αγορά, να έχουμε περισσότερα παιδιά που συνεχίζουν να μένουν στην Ελλάδα και δουλεύουν και αντί να ξενιτεύονται να πηγαίνουν ξέρω, που στην Αγγλία, στην Γερμανία, οπουδήποτε άλλο να ψάχνουν την τύχη τους, γιατί δεν το κάνουν εδώ. Και γι' αυτό λόγο ένας από τους λόγους που επιμένω, γιατί θα ήταν εύκολο για μένα να μεταφέρω όλα τα κεντρικά μου γραφεία στη Ρουμανία. Χαμηλότερη φορολογία, ναι. Έχουμε ένα μεγάλο γραφείο και πάμε πολύ καλά, δόξα στον Θεό. Αλλά σκέφτομαι το εξής. Γιατί να μην προσλάβω Ελληνόπουλα?
Έτσι. Γιατί να μεγαλώσω το γραφείο της Ελλάδας. Γιατί να μεγαλώσω το γραφείο της Κύπρου. Να έχει και γραφείο η Ρουμανία, γιατί σίγουρα έχει μια σημαντική παρουσία και είναι ένα από τις μεγαλύτερες αγορές μου αυτή τη στιγμή. Αλλά γιατί όχι και στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί όχι τα κεντρικά στην Ελλάδα. Σωστά. Και αυτό είναι που πρέπει να ακούσουν οι αρμόδιοι για να κάνουν λίγο και το περιβάλλον του επιχειρήν πιο φιλικό. Έτσι. Νομίζω ότι σε καλό δρόμο είναι και αναφερόμενο στο δικό μας τον τομέα. Είναι σε καλό δρόμο. Πάντα το να γίνονται κάποιες διορθώσεις είναι. Πάντα υπάρχει και το καλύτερο. Πάντα υπάρχει και το καλύτερο. Και γι' αυτό μιλάμε κιόλας και γι' αυτό συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις. Και εσύ συγκεκριμένα έχεις πολλές φορές πει ανοιχτά τις απόψεις σου, εμπεριστατωμένα. Δηλαδή, παρακολουθούμε, ρε παιδί μου, ότι αρκετές εταιρείες έχουν καταθέσει πλάνα με απόψεις. Η Winmasters είναι μία από τις εταιρείες η οποία είναι πάντα εκεί στο διάλογο. Δεν θα κρίνω άλλους για το τι κάνουν. Θα πω όμως ότι οι Winmasters και εγώ προσωπικά βγαίνουμε μπροστά, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Έχουμε πράγματα να κάνουμε, έχουμε προτάσεις. Μακάρι να υλοποιηθούν. Δεν λέω ότι όλα αυτά που λέω είναι σωστά, αλλά τουλάχιστον είναι απόψεις οι οποίες δημιουργούν ένα διάλογο, ο οποίος θα φέρει αποτελέσματα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, στην κυβέρνηση υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε, όπως και στην Επιτροπή υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε, και αυτό θα βελτιώσει τις συνθήκες, αν υλοποιηθούν κάποια από αυτά. Όχι μόνο τα δικά μου, αλλά και των άλλων. Να έρθουν προτάσεις από ελληνικές εταιρείες, από ξένες εταιρείες, ώστε να βελτιώσουν το περιβάλλον, το επιχειρηματικό μας. Έτσι ακριβώς. Και από εσάς, βεβαίως, έτσι. Ναι, φυσικά. Είστε σημαντικοί. Ναι, σωστό. Κλείνοντας, θα ήθελα έτσι να πω, ρε παιδί μου, ότι ένα συμπέρασμα από όλα αυτά που είπαμε, η Winmasters έχει έρθει για να μείνει, και όχι μόνο για να μείνει, για να κατακτήσει και την κορυφή. Όπως μας είπε και ο Θωμάς πριν, εννοείται δεν τίθεται θέμα συζήτηση για το αν θα είναι την επόμενη μέρα των αδειών στην ελληνική αγορά. Και στις νέες αγορές, φυσικά. Θα ήθελα να δώσει στον κόσμο έτσι μια δέσμευση. Και τι να περιμένουν καλύτερο από εδώ και πέρα στην εταιρεία που εμπιστεύονται, έτσι, και όσοι δεν την εμπιστεύονται να αρχίσουν να την παρακολουθούν και να την εμπιστεύονται. Τρία πράγματα. Πρώτα, θα βελτιώσουν το καζίνο πολύ. Νομίζω ότι έχουμε ένα πάρα πάρα πολύ καλό καζίνο. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Μέσα στον επόμενο μήνα πιστεύω θα προσθέσουμε γύρω στα 300-400 παιχνίδια ακόμα, το οποίο θα μας τοποθετήσει στην κορυφή της αγοράς και θα ακολουθήσουν και άλλα. Θα ακολουθήσει ένα πολύ ενδιαφέρον mobile app στους επόμενους τρεις μήνες, επίσης. Και αυτό δουλεύουμε πολύ. Φυσικά, αφαίρω μόνο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό ισχύει για τις άλλες αγορές. Έτσι, είναι κάτι που το κάνουμε και για τις άλλες αγορές. Και ιδιαίτερα για την Ελλάδα, θέλω να σχηματίσουμε κάποια promotion τα οποία θα χαροποιήσουν πολύ τους Έλληνες παίκτες. Ακούμε και προτάσεις, και από εσάς. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι για να έχουμε ένα καλύτερο χρόνο για εσάς. Σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο. Νομίζω ότι τα αναπτύξαμε όλα εμπεριστατωμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας και από κοντά για να μας δείξει αυτά τα δικά σου τα σπόρτα ωραία. Σας περιμένω. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία.